Συνδημότησες και συνδημότες, φίλες και φίλοι. Σας ευχαριστώ που είσαστε και σήμερα εδώ μαζί μας. Σας είχα πει όταν παρουσίασα το συνδυασμό της ενωτικής κίνησης για την ανάπτυξη ότι είμαστε πολλοί και κάθε μέρα θα γινόμαστε όλο και περισσότεροι. Αυτό αποδεικνύεται εδώ σήμερα. Αυτό θα αποδειχτεί και στις 18 Μαΐου. Την Κυριακή το βράδυ θα είμαστε όλοι μαζί για να γιορτάσουμε τη νίκη του συνδυασμού μας. Είμαι πολύ χαρούμενος και ικανοποιημένος για τον όμορφο εκλογικό αγώνα που δώσαμε και συνεχίζουμε να δίνουμε όλοι μαζί. Οι δημότες του Δήμου Σουλίου όλο αυτό το διάστημα μας υποδέχτηκαν θερμά, συζήτησαν μαζί μας, μας ενημέρωσαν για τα προβλήματά τους. Μας στηρίζουν για να δώσουμε μαζί μια άλλη προοπτική στο μέλλον του τόπου μας. Οι καιροί που ζούμε απαιτούν ανθρώπους που δεν φοβούνται να αντιμετωπίσουν τα δύσκολα. Απαιτούν μια δημοτική αρχή ετοιμοπόλεμη, έτοιμη να δώσει μάχες, να έχει λόγο, να διαφωνήσει, να έχει επιχειρήματα. Μια δημοτική αρχή που να αξιοποιεί πλήρως τις δυνατότητες του Δήμου μας, που να αντιλαμβάνεται τις αδυναμίες και να τις ξεπερνάει, που να αναγνωρίζει ό,τι έχουν γίνει σωστά και να είναι έτοιμη να κάνει ένα βήμα παραπέρα. Είμαστε εδώ για να χτίσουμε και όχι να κρεμίσουμε, για να ενώσουμε και όχι να δικάσουμε. Σας το είπαμε πριν από ένα μήνα περίπου. Σας το λέμε και τώρα. Δεσμευόμαστε ότι θα το κάνουμε και πράξη σαν αυριανή δημοτική αρχή. Το συνδυασμό μας, το πολυσυλλεκτικό αυτό ψηφοδέλτιο, στελεχώνουν άνθρωποι που τιμούν τους θεσμούς, τιμούν τις θέσεις τους, τιμούν τους συνδημότες μας. Άνθρωποι που κάνουν το καθήκον τους, που κάνουν δουλειές πάνω από το τραπέζι και όχι κάτω από αυτό. Άνθρωποι αξιόλογοι από πολλούς πολιτικούς και κοινωνικούς χώρους που δεν τάσσονται με τη λογική που θέλει την τοπική αυτοδιοίκηση, αδύναμη, άνευρη, υποκύριο της κεντρικής εξουσίας. Πρωταρχικός στόχος δικός μου και των συνεργατών μου είναι να δώσουμε στον Δήμο μας τη θέση που του αρμόζει. Να εξασφαλίσουμε στους δημότες ένα αξιοπρεπές επίπεδο διαβίωσης. Γι' αυτό ζητάμε και την εμπιστοσύνη σας. Για να πετύχουμε το στόχο αυτό, να αναχαιτιστεί η φυγή νέων ανθρώπων και να προσελκύσουμε τις μετανάστες στην εστία τους, ο Δήμος μας έχει ανάγκη από ένα αναπτυξιακό πλάνο. Από ένα ολοκληρωμένο πενταετές αναπτυξιακό προγραμματικό σχέδιο, εφαρμόσιμο σταθιακά σε βάθος πενταετίας. Τα στοιχεία που πρέπει να συγκεντρώνει μια τέτοια προσπάθεια είναι κατά τη γνώμη μας η πείρα σε συνδυασμό με τη γνώση και τη βοήθεια των ειδικών και κυρίως η όρεξη για δουλειά.
ώστε ο Δήμος μας που αποτελείται από τρεις σπουδαίες δημοτικές ενότητες του Σουρλίου, του Αχέροντα και της Παραμυθιάς, η κάθε μια με τις δικές της ιδιαιτερότητες να μπει σε μια τροχιά ανάπτυξης. Ο τόπος μας είναι πρικισμένος από τη φύση με ένα ιδιαίτερο εξαιρετικής ομορφιάς ανάγλυφο. Τον αγέροχο γορίλα, τις συνεχείς οροσυρές, την παιδιάδα της Παραμυθιάς, τα δυο επιβλητικά ποτάμια Καλαμάς και Αχέροντας που τον αγκαλιάζουν. Κληρονομήσαμε εμείς επίσης πολλά ιστορικά, αρχαιολογικά και θρησκευτικά μνημεία από τους προγόνους μας. Εκκλησίες, μοναστήρια, κάστρα, ακόμα και αρχαίες πόλεις. Κληρονομήσαμε το ιστορικό Σούλι, για το οποίο μαθαίνουν όλοι οι μαθητές από τις πρώτες τάξεις του Δημοτικού. Οι παππούδες και οι πατεράδες μας αγωνίστηκαν με πείσμα για να ανυψώσουν την περιοχή μας. Έδωσαν τον υδρότα τους για να αναπτύξουν τον τόπο μας. Αγωνίστηκαν, έδωσαν ακόμα και το αίμα τους για το καλό του, όπως οι 49 μάρτυρες της Παραμυθιάς. Σαν συνεχιστές πρέπει να δώσουμε το δικό μας αγώνα. Πολλά μπορούν να γίνουν στο Δήμο μας σε 5 χρόνια. Έχει μεγάλα περιθώρια ανάπτυξης. Σε αυτό στοχεύει το αναπτυξιακό μας πλάνο. Ταυτόχρονα πρέπει να απαιτήσουμε από την πολιτεία, πράγμα που είναι χρέος της, να μας εξασφαλίσει τις απαραίτητες υποδομές και θα βρούμε εμείς τον τρόπο να παράγουμε. Φίλες και φίλοι, γιατί να μην έχουν αξιοποιηθεί τα κτίρια ιστορικής σημασίας, γιατί να μην έχει αναπτυχθεί ο αγροτουρισμός, ο θρησκευτικός τουρισμός, ο ορειβατικός τουρισμός, τα τουριστικά μονοπάτια στους ορεινούς όγκους και στους βιοτόπους, γιατί να είναι τα δύο ποτάμια σε μεγάλο βαθμό ανεκμετάλλευτα, γιατί να μην έχουν αξιοποιηθεί τα υπέροχα ελατοδάση μας στον Γορίλα και τη Σπάτα, γιατί να μην μελετάμε τη δημιουργία ενός νέου οικισμού, ενός πρότυπου θεσπρωτικού χωριού μέσα στα όρια του Δήμου μας, με όμορφες παραδοσιακές κατοικίες, χωροθετημένος σε πανέμορφες βουνοπλαγιές, με πρόσβαση στην Εγνατία, που να προσελκύει ομογενείς και συμπατριώτες μας που θέλουν να επιστρέψουν στον τόπο τους. Γιατί η Παραμυθιά να μην είναι ένα στολίδι, ένα εμπορικό κέντρο με τη δική του σφραγίδα και ταυτότητα, που να το επισκέπτονται ταξιδιώτες από την Ιγουμενίτσα και τα Γιάννενα έως την Κοζάνη και τη Θεσσαλονίκη και την Αλεξανδρούπολη και το εξωτερικό. Αγαπητοί συνδημότες, τα τελευταία χρόνια, πέρα από τις μεγάλες δημόσιες υποδομές, όπως είναι το αρδευτικό έργο του κάμπου και ο αυτοκινητόδρομος της Εγνατίας, έχουν γίνει πολλές φιλότιμες, αξιόλογες ιδιωτικές προσπάθειες, όπως αναπαλαιώσεις κτηρίων, ξενοδοχεία, ενοικιαζόμενα δωμάτια. Αυτό που λείπει από αυτές τις προσπάθειες είναι η σύνδεση μεταξύ τους, η συνολική προβολή τους, η ενοποίηση και η ολοκλήρωσή τους. Με χαμηλό σχετικά κόστος μπορούμε να έχουμε μεγάλο οικονομικό αποτέλεσμα. Το αναπτυξιακό σχέδιο της Ενωτικής Κίνησης για την Ανάπτυξη προβλέπει ξεχωριστά βήματα για τον πρωτογενή, τον δευτερογενή και τον τριτογενή τομέα, τα οποία θα συνδέονται μεταξύ τους με στόχο τη μακροχρόνια ανάπτυξη. Για όλους και για όλες τις παραμυθιώτισσες και τις παραμυθιώτες, τις σουλιώτισσες και τις σουλιώτες, για όλους τους κατοίκους του Αχέροντα, για όλους τους απανταχού μετανάστες μας. Αγαπητοί συνδημότες, ειδικότερα
για την αγροτική παραγωγή, την παραγωγική βάση τόπου μας επιβάλλεται. Η διαχείριση των αρνηθικών υδάτων και η ολοκλήρωση των αναλασμών. Ο εξυγχρονισμός και ο επανεξοπλισμός του αρνηθικού έργου του Αχέροντα, ώστε να σπαρεί όλος ο κάμπος. Έτσι ώστε να επιτεθούν οικονομίες κλίμακας με ταυτόχρονη μείωση του κόστους παραγωγής. Δεν μπορεί οι αγρότες μας τέτοια εποχή κάθε χρόνο να μην ξέρουν αν θα λειτουργήσει το έργο για να στείλουν τα χωράφια τους. Να προσπαθούν να ανταπεξέλθουν σε τόσες δυσκολίες έχοντας και την απειλή της ΔΕΗ ότι θα τους κόψει το ρεύμα. Ούτε μπορούν οι παραγωγοί που έχουν πολλές φορές αρνητικό εισόδημα να σηκώσουν το οικονομικό βάρος της λειτουργίας του έργου. Πρέπει να βοηθηθούν από την πολιτεία, από τα αρμόδια υπουργεία, την περιφέρεια και τον Δήμο. Δεν μπορεί να σπαταλούνται θύματα σε πανηγύρια και ευχές που δεν τιμούν την παράδοση. Αντιθέτως, την υποτιμούν και αυτοί και τα ευχέσμα του τόπου μας, τη στιγμή που υπάρχουν άλλες προτεραιότητες. Δεν μπορεί να διατίθενται χρήματα για μικροέργα αμφιβόλου ποιότητας και θεσιμότητας που γίνονται προεκλογικά για λίγους ψήφους και στα οποία να αντιστατούν και στα οποία να αντιστατούν όχι αρμόδιες τεχνικές υπηρεσίες γιατί ντρέπονται αλλά υποψήφοι σίγουροι και τοπικοί. Μην υποτιμούν τόσο εύκολα την νοημοσύνη μας. Αυτές οι ενέργειες μας προσβάλλουν όλους. Όχι μόνο δεν πρέπει να τις αποδεχόμαστε, αλλά πρέπει και να τις καταγγέλουμε. Αυτές οι πρακτικές μας οδηγούν πολλές δεκαετίες πίσω. Δεν πρέπει να επιστρέψουμε αυτή την οπισθοδρόμηση. Κλείνω αυτή την παρένθεση και συνεχίζω, αγαπητοί συνδημότες. Η απαραίτητη ενέργεια τόσο για την λειτουργία των αντλιοστασίων όσο και γενικά για την παροχή ρεύματος να παράγεται με σύγχρονες μεθόδους, με ηλιακή ενέργεια, με φωτοβολταϊκά που είναι φιλικά προς το περιβάλλον. Να δημιουργηθούν νέες εναλλακτικές καλλιέργειες που να εξασφαλίζουν εισόδημα και να διαθέτουν ποιοτικά προϊόντα τα οποία και ζητάει η αγορά. Να αξιοποιηθεί ο πλούτος της περιοχής μας. Η γεωργία, η κτηνοτροφία, η ηλιοκομεία, η μελισσοκομεία, τα οπωρευτικά, τα εσπυριδοειδή, τα αρωματικά φυτά, τα δάση. Ο τόπος μας είναι αυτάρκης. Έχει τις προϋποθέσεις για διατροφική επάρκεια σε βασικά είδη. Έχουμε συγκριτικά πλεονεκτήματα. Αρκεί αυτά να τα ομαδοποιήσουμε, να τους δώσουμε προστιθέμενη αξία και ένα μέρος αυτής της αξίας να μείνει στον τόπο παραγωγής. Είτε απευθείας στον παραγωγό, είτε στη μεταποίηση που θα δουλέψει συμπληρωματικά κάποιο μέλος της οικογένειάς του. Πέρα από τις καλλιέργειες αυτές, πρέπει να προχωρήσουμε σε εναλλακτικές καλλιέργειες, σε βιολογική γεωργία και κτηνοτροφία και σε ποιοτικά προϊόντα που αποφέρουν μεγαλύτερο εισόδημα. Έχουν μέλλον γιατί στηρίζουν την υγιεινή διατροφή μας. Οι νέοι αγρότες μας χρειάζονται στήριξη. Είναι απαραίτητος ο προγραμματισμός, ο προσανατολισμός, η κατέστηση με τη συνδρομή ενός επιχειρησιακού σχεδίου. Αγαπητοί μου συμπατριώτες, πέρα από τη μεταποίηση των καρπών της γης μας και την εκμετάλλευση των φυσικών πηγών για την παροχή ενέργειας, πρέπει να επικεντρωθούμε για πρώτη φορά συστηματικά στο δευτερογενή τομέα της παραγωγής. Να δρομολογήσουμε ξανά τις διαδικασίες που έχουν μπει στο ντουλάπι για το εμπορευματικό κέντρο νεοχωρίου
και για τον βιοτεχνικό πάρκο Θεσπρωτείας, καθώς και την είσοδο-έξοδο της στην Εγνατία. Να δώσουμε προοπτικές στις υπάρχουσες βιοτεχνίες και στη δημιουργία νέων. Όσο αφορά τον τριτογενή τομέα, τον τουρισμό, το εμπόριο και τις υπηρεσίες, τα παράλια της Εσφροδίας, της Πάργας και της Πρέβεζας αποτελούν τόπο με μεγάλη συγκέντρωση επισκεπτών. Η Εγνατία προσφέρει στην περιοχή μας μια συνεχή ροή ανθρώπων και μια συνεχή διακίνηση αγαθών. Να εκμεταλλευτούμε τη ροή αυτή, να δημιουργήσουμε έξοδο της στους κόμβους νεοχωρίου, Γκρίκας Ψάκας και Ελευθεροχωρίου. Να προσκαλέσουμε τη ροή από τη θάλασσα στην ενδοχώρα, στην κοιλάδα της Παραμυθιάς και τα πανέμορφα βουνά του Δήμου μας. Να πιέσουμε την πολιτεία για την κατασκευή της παράπλευρης οδού που διασχίζει το Δήμο μας. Να ενωθεί η Εγνατία οδός από τον κόμβο νεοχωρίου μέσω Παραμυθιάς με το νεκρομαντίο και τη θάλασσα. Να συνεργαστούμε με τον όμορο Δήμο Πάργας για την ταχεία υλοποίηση αυτού του έργου. Η συνεργασία μας ωφελεί όλους. Όπου η πολιτεία δεν μας βρίσκει λύσεις, να τις βρούμε μόνοι μας, τοπικά και περιφερειακά. Με αλληλεγγύη, συνεννόηση και αλληλοϋποστήριξη. Να δώσουμε ευκαιρίες απασχόλησης στους δημότες μας. Ευκαιρίες για ανάπτυξη της τοπικής επιχειρηματικότητας. Πόσοι τουρίστες, πόσοι επισκέπτες θα έλεγαν ναι, για παράδειγμα, στην εξής πρόταση. Βόλτα στον ιστορικό οικισμό του Σουλίου, στο Κάστρο, στο Κούγγι και τον πανέμορφο Νερόμυλο. Περίπατο της Καλατζαβέρνας και βουτιά στα γάρα νερά του Αχαίροντα. Εκλεκτές γεύσεις με χωριάτικες σπίτες από την υπέροχη γαστρονομική μας παράδοση. Αγροτουρισμό, καφέ με θέα τα βουνά μας και διαμονή στα πλήρως εξοπλισμένα καταλήματά μας. Αγαπητοί μου συμπατριώτες, οι πόροι για να αναπτυχθεί ο Δήμος μας μπορούν να εξασφαλιστούν όχι μόνο από εθνικά και ευρωπαϊκά κονδύλια και προγράμματα, αλλά και από ενδογενή ανάπτυξη, από αυτοχρηματοδότηση, από αύξηση της παραγωγής και επισκεψιμότητας καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Να κάνουμε τους ομογενείς μας συμμέτοχος στις υποδοχές ανάπτυξης όπου το κράτος ολιγορεί. Να τους εμπνεύσουμε με το ολοκληρωμένο και αποδοτικό σχέδιό μας. Δεν τρέφουμε αυταπάτες, ούτε θεωρούμε ότι έχουμε το αλάθητο. Πρέπει να αντιπαλέψουμε την κρίση που μας επέβαλαν με συγκεκριμένες ενέργειες και θα τα καταφέρουμε, να είστε σίγουροι. Πρέπει να αυτοοργανωθούμε, να αυτοδιοικηθούμε, να αναπτυχθούμε. Αυτό που παλαιότερα ήταν το κάτι παραπάνω, τώρα είναι το απαραίτητο, το αυτονόητο και το αναγκαίο. Να παράγουμε και να διαθέσουμε. Αυτή η διαδικασία αξιοποιεί τον πλούτο που έχουμε και γεννάει νέο πλούτο στον τόπο μας. Γιατί για μια συνεχή και μακροπρόθεσμη ανάπτυξη επιβάλλεται συνεχής πάλι, συνεχής προσπάθεια, συνεχής επανεπένδυση τόσο για τον τόπο μας όσο και για τους ανθρώπους του. Κοινωνικοοικονομική είναι η ανάπτυξη που επιθυμούμε. Αυτό το πνεύμα, αυτή η στρατηγική διαπερνά το αναπτυξιακό πλάνο της ενωτικής κίνησης για την ανάπτυξη. Η σταδιακή του εφαρμογή, αφού εκπονηθεί συνολικά από ομάδα εξειδικευμένων επιστημόνων με τη συνεργασία των τοπικών φορέων, θα επικυρωθεί μαζί σας
το φθινόπωρο που μας έρχεται με την ανάλυση των καθηγητών της Γέλα Δημοτικής Αρχής. Εσείς θα μας κρίνετε, εσείς θα μείνετε τελικό ναι για την υλοποίηση του ολοκληρωμένου πενταετού αναπτυξιακού προγραμματικού σχεδίου. Για να φτιάξουμε τις προϋποθέσεις για την ευημερία τη δική μας και των παιδιών μας. Την ευημερία που προσπαθούν να μας στερήσουν με συνεχή επαναπρογραμματισμό και επανατροφοδότηση. Με βάση τον αυστηρό έλεγχο και την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων μπορούμε να δώσουμε νέα πνοή στο Δήμο Τσιμπλίου. Μπορούμε σίγουρα από πλευρά μας να δημιουργήσουμε τις ανάλογες υπηρεσίες με την κατάλληλη στελέχωση για τη στήριξη όλων των παραπάνω. Ο Δήμος μας διαθέτει αξιόλογο επιστημονικό προσωπικό. Δυστυχώς όμως δεν έχει αξιοποιηθεί, δεν του έχει δοθεί η ανάλογη στήριξη και κατεύθυνση. Αυτό θα το αλλάξουμε. Θα τον καταστήσουμε λειτουργικό, θα τον καταστήσουμε ένα φορέα που θα δίνει λύσεις στους πολίτες. Έτσι πρέπει να λειτουργεί μια κοινωνία, έτσι πρέπει να λειτουργεί ένα Δήμο. Γνωρίζουμε τα προβλήματα. Εμείς δεν πιστεύουμε ότι χρειάζεται μια ατελείωτη λίστα μικρών και μεγάλων έργων. Χρειαζόμαστε προτεραιότητα και πρόβλεψη. Χρειαζόμαστε ένα υλοποιήσιμο σχέδιο για το Δήμο μας. Συχνά ακούμε λέξεις όπως ανάπτυξη, προοπτική, ευημερία. Λέξεις που μοιάζουν κενές περιεχομένου, που λέγονται απλά για να υποθούν. Εμείς έχουμε επιχειρήματα. Έχουμε συνολικό σχέδιο ανάπτυξης, έχουμε προσανατολισμό, έχουμε στοχοδοσία. Ξέρουμε τι κάνουμε, πότε το κάνουμε και γιατί το κάνουμε. Αυτό που ζητάμε είναι η συνεργασία όλων για το αύριο. Το αύριο του τόπου μας, του δικού μας τόπου, τη Σουλιά, την Κρυφή. Μαζί ενωμένοι μπορούμε να αλλάξουμε το πρόσωπο του Δήμου μας, να φτιάξουμε ένα Δήμο πρότυπο. Δεν έχουμε τίποτα να ζηλέψουμε από το Μέτωπο και τα Καλάβρητα. Η άνηση ανάπτυξη, οι ανώφελες αντιπαραθέσεις, η διαφωνία για διαφωνία είναι αυτά που κλεμίζουν. Ενωμένοι μπορούμε να χτίσουμε σταθερά και αποτελεσματικά. Οι συνεργάτες μου και εγώ δεσμευόμαστε να δουλέψουμε σκληρά και τίμια για να γίνουν αυτά που σας ανέφερα πραγματικότητα. Ζητάμε την εμπιστοσύνη σας στην Κυριακή που έρχεται. Είμαστε σίγουροι ότι θα μας τη δώσετε. Αυτό είναι το μήνυμα που έχουμε από ολόκληρο το Δήμο, αλλά και από τους ετεροδημότες μας που τους επισκέφθηκα στην Αθήνα με κλιμάκιο από συνεργάτες μας τη Δευτέρα που μας πέρασε. Έδωσαν ένα βροντερό παρόν και θα το δώσουν με τον ερχομό τους στις 18 του Μάη. Θα γιορτάσουν μαζί μας τη νύχτη, την Κυριακή το βράδυ. Τους ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου. Όπως ευχαριστώ και όλους εσάς που βρίσκεστε εδώ σήμερα. Σήμερα ο Δήμος Σουλίου στέλνει με την παρουσία του ένα ηχηρό μήνυμα.
μήνυμα συσπήρωσης, μήνυμα ενότητας, μήνυμα νίκης. Νίκης όλων των δημοτών του Δήμου Σουλουλίου. Αυτό το μήνυμα πρέπει να φτάσει παντού, σε κάθε χωριό, σε κάθε οικισμό, σε κάθε γειτονιά, σε κάθε σπίτι. Εύχομαι υγεία και δύναμη σε όλους. Καλή αντάμωση την Κυριακή το βράδυ. Γεια σας και με την νίκη! Θα ήθελα να σας παρουσιάσω τους άξιους και ικανούς συνεργάτες που μαζί τους αρκετό καιρό τώρα δώσαμε τον ωραίο αυτό αγώνα. Θα ξεκινήσω με το τοπικό συμβούλιο παραμυθιάς που είναι και η έδρα του Δήμου μας. Θα παρουσιαστεί από τα τοπικά συμβούλια μόνο το τοπικό συμβούλιο παραμυθιάς, εκπροσωπεί όλους τους άλλους αφανείς συνεργάτες και φίλους, είναι σίγουρα όλοι ισότιμοι συνεργάτες. Ξεκινάω με το τοπικό συμβούλιο παραμυθιάς. Γκουλιούμης Απόστολος Λάκης. Κούρδης Ευάγγελος. Λιάκου Άννα. Τάτσι Μαρία. Τζέλος Νικόλαος. Τσιρώνης Θωμάς. Το Δημοτικό Ψηφοδέλτιο. Εκλογική Περιφέρεια Παραμυθιάς. Αθανασίου Σιούλας Αθανάσιος. Αλεξίου Ντόκου Παναγιώτα Γιούλα. Βίλιας Παύλος. Γαρίδης Βασίλειος. Γκοτζαμάνη Μαρία. Δήμας Βασίλειος. Δημητρίου Ευάγγελος. Ζορκάδης Δημήτριος. Καλόγυρος Ελευθέριος. Αριστίδης. Κεφαλάς Σπύρος. Κούρτη Σιλβάνα. Κοφθαράς Σωτήριος. Κότσης Γεώργιος.
Λαμπρούτσι Παρασκευή. Λέτσιος Θεοφάνης. Λίγκας Γεώργιος. Μπαξεβάνου Λαμπρούση Μέρη. Μπέλος Θεοφάνης. Μπόλος η Πασιά Βασιλική. Μπολότσις Κωνσταντίνος. Ντάφου Κάκου Ελευθερία. Δούκας Ηλίας. Πάνο Μαρτίνη Χρυσούλα. Παπά Αριστούλα. Παρόλας Βασίλειο. Πέτσιος Χρήστος. Σακαρέλης Χρήστος. Σιούτης Ευάγγελος. Σιόγιος Γεώργιος. Σταυρόπουλος Αριστίδης. Σπύρου Γεώργιος. Τάτσης Φώτιος. Τζομάκας Μιχάλης. Τσουμέτη Μαρία Μαριλένα. Από την εκλογική περιφέρεια Αχαίροντα. Δημητρίου Παπά Αλεξάνδρα. Λαμπροπούλου Χρυσάνθη. Πάπας Ανδρέας. Σάσης Τωμάς. Σιόλου Ευαγγελίδη Δώρα. Στεργίου Βλάσιος. Τσανάκας Γεώργιος. Τσουβάρης Χρήστος. Φούντας Ηλίας. Χρήστου Αλέξανδρος. Χρήστου Δημήτριος Μήτας.
από την εκλογική περιφέρεια Σουρίου, Μπαλτάς Σπύρος. Βόλωσης Θεόδωρος. Σούλας Χρήστος. Με όλους αυτούς τους ανθρώπους για αρκετό καιρό δώσαμε μαζί αγώνες. Είναι όλοι ικανότατοι. Βοηθήστε τους, στηρίξτε τους και θα δείτε ότι θα σας δικαιώσουνε. Είναι ό,τι καλύτερο έχει ο τόπος μας. Είμαι σίγουρος γι' αυτό. Και νιώθω ευτυχισμένος γιατί έχω τους καλύτερους συνεργάτες. Όλοι μαζί θα μπορέσουμε να αλλάξουμε. Όλοι μαζί θα μπορέσουμε να αλλάξουμε τη μοίρα αυτού του τόπου. Να σταματήσει ο κατήφορος και να πάμε μπροστά. Γεια σας και με την νίκη.